Ο λόγος του κύριου Ανδρέα Κοντάκη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και πιστεύω στην υποστήριξή σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Κονταράκης και του χρόνου κλείνω 40 χρόνια επαγγελματικής αποσχόλησης με ταινίες. Εδώ και 14 χρόνια έχω και μια εταιρεία διανομής στη World Wave και τα τελευταία 8 χρόνια άνοιξα και έδωσα ξανά στους Αθηναίους 5 κινηματογράφους που είχαν εγκαταλειφθεί. Συγκεκριμένα το 2015 βρήκα το Άστορ σε άθλια κατάσταση που ήταν κλειστό. Το 2017 άνοιξα το Ανδώρα που ήταν κλειστό 13 χρόνια και ακολούθησαν 3 θερινά. Το 2018 το Δημοτικό του Αστέρα στην Κυψέλη που ήταν κλειστό 7-8 χρόνια περίπου. Το 2019 το Κάρμεν στον Αμπελοκήπο στο θερινό που ήταν κλειστό 16 ολόκληρα χρόνια και πριν λίγα χρόνια και το Δάφνη. Και όλα αυτά χωρίς καμία βοήθεια του κράτους. Μόνο ο κύριος Δήμαρχος πριν λίγα χρόνια βρήκε κάποιο ΕΣΠΑ και βοήθησε τις αίθουσες του κέντρου με κάποιες επιδοτήσεις. Απλά το Άστορ από κακή διαχείριση ήταν η μοναδική αίθουσα του κέντρου που δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Κάποιος γραφειοκράτησε κάποια εταιρεία που μεσολαβούσε για να δώσει την έγκριση. Βρήκε τον πρώτο κάδο, έχουμε 50 κάδο στην επιχείρηση. Ο πρώτος έπαιγε βίντεο κλαμπ, λέει αυτή βίντεο κλαμπ, μας απέρριψε. Παράλληλα έκανα διανομή 250 περίπου ταινίες, όλες του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Η επιχείρησή μου είναι υγιέστατη και εμπορικά και οικονομικά. Αυτά για κάποιους που γράφουν συνέχεια ότι λες και τους ζητήσαμε δανεικά ή χρωστάμε σε κανέναν. Τώρα για το Άστορ. Το καλοκαίρι του 22, ψάχνοντας τη διάβια για κάτι άσχετο, είδαμε έκπληξη ότι ο κινηματογράφος Άστορ πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια, ούτε ο ΕΦΚΑ, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού άνοιξαν τις πόρτες τους για να μας εξηγήσουν ή να μας βοηθήσουν. Ακολούθησαν την τακτική της παραπληροφόρησης και του κατησυχασμού. Αποφάσισα να δημοσιοποιήσω το πρόβλημα σε φορείς, σε δημοτικές παρατάξεις, στα κόμματα της Βουλής και φυσικά σε όλη την κινηματογραφική κοινότητα. Η συμπαράσταση ήταν καθολική. 2 ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, επερωτήσεις στη Βουλή από δεκάδες βουλευτές και ψηφίσματα συμπαράστασης από όλη την κινηματογραφική κοινότητα. Στις 21 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού. Εμείς εδώ έχουμε εθνικές εκλογές και θα μας έχουν κλείσει τα σινεμά την Παγκόσμια Μέρα του Πολιτισμού. Θα το δούμε. Είμαι 70 χρονών Αθηναίος και μεγάλωσα τα παιδιά μου με βόλτες τις Κυριακές να ανεβαίνουμε τη σταδίου, να στρίβουμε στο Σύνταγμα, να κατεβαίνουμε την Πανεπιστημίου. Αυτή τη διαδρομή τώρα δεν μπορώ να την κάνω με τις 4 εγγονές μου. Είναι επικίνδυνη διαδρομή. Αυτή λοιπόν η ερημοποίηση του κέντρου της Αθήνας αυξάνεται σε ρυθμούς με πολλούς τρόπους και ένας από αυτούς είναι η ευθεία επίθεση σε κάθε μορφή πολιτισμού, όπως οι κινηματογράφοι που θέλουν να κλείσουν. Φοβάμαι ότι στην αρχή της σταδίου σε λίγο θα μπουν διόδια για να περνούν μόνο τα διόρροφα κόκκινα τουριστικά πούλμαν, όχι κάτοικοι. Φοβάμαι επίσης ότι στο μέλλον μπορεί να καίνε και βιβλία εδώ, στο κέντρο της πόλης μας, καθώς ο μεθοδευμένος εκφασισμός της κοινωνίας μαζί με τη βία ολοένα και θα αυξάνεται. Καλώ για μία ακόμα φορά την κυρία Υπουργό Πολιτισμού να χαρακτηρίσει διατηρητέα τη χρήση όλων των κινηματογράφων της Αθήνας. Κινηματογράφοι, κινηματογράφοι που όπως όλοι είδατε προχτές την Κυριακή υποστήριξαν πάνω από 5.000 Αθηναίοι με την παρουσία τους στην πλειονότητα νέα παιδιά και πάνω από 10.000 πολίτες με την υπογραφή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μονοκαλλιέργεια αυτού του Airbnb, αν το λέω καλά, μπορώ να ανακοινώσω δημόσια πλέον, για να ευθυμίσουμε και λίγο, το ενδιαφέρον ενός φίλου μου από το Κατάρ, που έχει πάθει πλάκα με τον εθνικό κήπο. Δίνει όσο θα το πάρει. Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα για επενδύσεις, για χρήμα. Επίσης είναι και ένας άλλος γνωστός μου που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού εκεί στην Πουμπουλίνας. Είναι ακριβώς πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο
και σε ευθεία με το τεράστιο ξενοδοχείο που χτίζεται αυτή τη στιγμή στην Πατησίων, μπροστά στο μουσείο μας, εκεί που γκρέμισαν το Αθήνεων και τη μνήμη μας από το μεγάλο μας τσίρκο. Ευχαριστώ πολύ.